Εμείς τώρα πάμε να δούμε τις εξελίξεις με τον 26χρονο, κυρίες και κύριοι, που μαχαίρωσε 17 φορές τον 58χρονο επιχειρηματία σε καντίνα στη Νέα Ερυθρέα. Θα μας ενημερώσει ο Γιάννης Γιάκας. Λίνα, λίγα λεπτά πριν τις 11 έφτασε σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 26χρονος που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στην Ερυθρέα και ο οποίος παραδόθηκε χθες το μεσημέρι στο τμήμα ασφαλείας της Κηφισιάς. Βέβαια, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη και σύμφωνα με τον συνήγορό του θα ισχυριστεί ότι δεν ήθελε να σκοτώσει τον 58χρονο επιχειρηματία, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση και πως το περιστατικό δεν ήταν προσχεδιασμένο.